Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ως πρώτη επιχείρηση Κυπρίων Φοιτών, χαιρετίζουμε και με τη σειρά μας τη 10η Πανελλαδική Συνάντηση του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Θα θέλαμε να τονίσουμε πως η σύσταση του μας πιστεύουμε πως ήρθε να καλύψει το τεράστιο κενό που υπάρχει από την απουσία για χρόνια πλέον της ΕΠΕ με την ευθύνη να παρέμβει βάση και κοιτά. Έχει μεγάλη σημασία ο φορέας συντονισμού και εκπροσώπησης όλων των φοιτητών να είναι ενεργός και διεκδικητικός. Αυτό μας δείχνει η εμπειρία μας μέσα από το Κυπριακό Φοιτητικό Κίνημα, όπου η δική μας ΠΟΦΕ, το δευτεροβάθμιο όργανο συλλόγων μας, έχει μπει μπροστά στη διεκδίκηση των φοιτητικών μας ετοιμάτων. Αποτέλεσμα μια σειρά από μαζικούς οργανωμένους αγώνες του φοιτητικού κινήματος για φοιτητική χορηγία, φοιτητική ταυτότητα, για να μην αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης, για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και για να υπάρξει μια ουσιαστική κρατική φοιτητική μερίδα να έχουν στεφτεί με επιτυχία. Το ελληνικό φοιτητικό κίνημα θα πρέπει να είναι μαχητικό και πανέτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε αντιφοιτητικό μέτρο που θα προωθηθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας ως βασικό άξονα τη δράση του το έλλειμμα για ενιαία ανώτατη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Το ελληνικό φοιτητικό κίνημα άλλωστε διαχρονικά συνέβαλε στην ανάπτυξη του ευρύτερου λαϊκού κινήματος κοινωνικών αγώνων. Έχει μια μακρά αγωνιστική παράδοση και είναι συνδεδεμένο με μεγάλους σταθμούς της ελληνικής ιστορίας. Ταυτόχρονα είναι και δική μας θέση, όπως ο δρόμος των φοιτητών είναι ο δρόμος του ταξικού συνδικαλιστικού εργατικού κινήματος. Ως πρώτη επιχείρηση φοιτητών θεωρούμε πως οι Κύπροι φοιτητές των ελληνικών ΑΕΗ και ΔΕΗ είναι ταυτόχρονα κομμάτι του ελληνικού φοιτητικού κινήματος και δεν πρέπει να μένουν αδιάφοροι. Δίνουμε τον δικό μας καθημερινό και διαχρονικό αγώνα για να συνειδητοποιηθούν και οι Κύπροι φοιτητές εδώ στην Ελλάδα ότι οι αγώνες του μας είναι και δικοί μας αγώνες και ότι οι Κύπροι φοιτητές έχουν και πρέπει να έχουν ρόλο και λόγο στις γενικές συνεδρίες των σχολών και στους αγώνες του φοιτητικού κινήματος της Ελλάδας. Η αξία των πτυχίων των ελληνικών πανεπιστημίων είναι και δική μας υπόθεση. Το κόστος σπουδών αφορά όλους τους φοιτητές, πόσο μάλλον εμάς που ερχόμαστε από το εξωτερικό. Η απόκριση των νεοφιλελεύθερων και αντιλαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα θα είναι νίκη για το φοιτητικό κίνημα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όσοι επιχειρούν να καταδαφίσουν τη δημόσια παιδεία, να είναι σίγουροι ότι θα ξαναβρούν μπροστά τους τους φοιτητές, ενωμένους σαν μια κροθιά. Το δικαίωμα μας στη μόρφωση δεν είναι κοσέρβα να μην γίνει. Ως προοδευτική, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ΜΑΣ που έχει βάλει στη θέση του προβλήματα και των Κυπρίων φοιτητών, όπως είναι τα γραφή των Κυπρίων στα ελληνικά πανεπιστήμια, τη θέση μας για μείωση των αεροπορικών ναύλων, την αλλαγή των κριτηρίων στο στεγαστικό επίδομα και άλλα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, να είστε βέβαιοι ότι οι προοδευτικάροι και οι προοδευτικαρές σε όλη την Ελλάδα είναι έτοιμοι να συμπορευτούν σε κάθε νέο αγώνα του ελληνικού φοιτητικού κινήματος. Θα περιφορίζουμε μαζί σας το δωρεάν χαρακτήρα της δημόσιας παιδείας, ο οποίος έχει ήδη δεχτεί μεγάλα πλήγματα και θα αντιπαλέψουν όποιες νέες προσπάθειες γίνουν για υποβάθμιση των πτυχίων μας. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας στον δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης.